όλους, όλα τα σημεία που χρειάζεται έτσι, από τον όπιο διευθυνής και τα λοιπά, είναι η δική να σας μιλήσει γι' αυτό. Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας από το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορούσε την ενημέρωση και τις διασαφηνίσεις σχετικά με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, καθώς και τον νόμο περί ευθερέτων. Σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας οργανώνει μια ενημερωτική εκδήλωση, κυρίαρχα βέβαια για τους συναδέλφους μηχανικούς αλλά και για όλους τους τεχνικούς. Με δύο πολύ επίμαχα θέματα και πολύ χρήσιμα ακόμη και για τον πολίτη, δηλαδή το νέο τρόπο ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, ειδικά στην πόλη της Καβάλας και στο νησί της Θάσου, η ταλαιπωρία 1,5 με 2 χρόνια δυστυχώς τώρα των οικοδομικών αδειών. Και η δεύτερη θεματική μας είναι ο νόμος 4495. Αυτός είναι περί του ισοζυγίου του περιβάλλοντος και πιο απλά στο λέω είναι ο νόμος περί ευθερέτων. Πολύ σημαντικά θέματα, θέματα της καθημερινότητας. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, ειδικά στην Καβάλα και στη Θάσο και σαν ΤΕΕ και άλλοι φορείς. Ευελπιστούμε ότι με το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο βέβαια ως ένα νέο σύστημα έχει κάποιες εγγενείς αδυναμίες, αλλά ευελπιστούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα απαλυνθούν. Και κυρίαρχα δεν οφείλεται, πρέπει να σας πω, στο ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά στο πολυδέδαλο της πολυδομικής νομοθεσίας και τις δύσκολες ερμηνείες που από εκεί και πέρα έρχονται και μπλοκάρουν και το σύστημα. Και εκεί πανελλαδικά κατατείνομαι στο να δώσουμε λύσεις. Βλέπω ότι το ενδιαφέρον σήμερα των συναδέλφων είναι μεγάλο και πώς θα περίμενε κάποιος διαφορετικά. Ευελπιστούμε ότι θα δοθούν από τις κυρίες που είναι καθήλυν αρμόδιες από το τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που είναι το αμέσως μεγαλύτερο μετά το τμήμα κάτω το κεντρικό, απαντήσεις και θα γίνουν σαφείς από διασαφηνίσεις προς βελτίωση έτσι όλων των, και την ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Και φυσικά περιγράφηκε η διαδικασία έτσι με έναν τρόπο απλό, με όλα τα κενά που έχει αυτή, που στέφθηκαν προβλήματα και ζητήματα από εμάς και ερωτήματα, έτσι, που αντιμετωπίζονται ήδη, τόσο που ιδιώτες.